Κύριε Επίτροπε, μείναμε σε ένα θέμα. Λέτε, δεν κυβερνήσεις, δεν συζητάμε. Πώς δεν συζητάμε? Σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα και δεν μου απαντάτε ναι ή όχι. Εγώ θέλω να μου πείτε άλλα. Θέλω να μου πείτε ναι, κύριε, θα έρθω αν μου φωνάξει το κράτος, αν με φωνάξει η Ελλάδα και μου πει, κοίταξε, κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, θα έρθεις να ηγηθείς. Τελεία. Ναι. Είσαι στην Ευρώπη, έχεις αποστασιοποιηθεί από τα κομματικά, σε θεωρούμε και κατάλληλο, λέω εγώ τώρα. Μια υπόθεση εργασίας κάνουμε. Μη μου λέτε δεν γράφετε ιστορία με υποθέσεις. Βεβαίως δεν γράφετε. Αλλά ερωτήσεις έχουν υποθέσεις μέσα. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Ναι ή όχι, κύριε Επίτροπε. Θα ερχόσαστε, ναι ή όχι. Κύριε Χατζή, ένα λεπτό έχουμε καιρό. Ένα λεπτό. Ναι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ο πολιτικός είστε. Αλλά και εκεί που είμαι, ναι, στις Βρυξέλλες, την πατρίδα με εκπροσωπώ και θέλω να πιστεύω ότι το κάνω με αξιοπρέπεια και ευθύνη. Νέα Δημοκρατία. Να το κουβεντιάσουμε, να το αφήσουμε. Γίνεται. Αφήστε κάτι για την επόμενη εκπομπή, αν ποτέ γίνει. Όχι, γίνεται. Όχι, θα γίνει. Αλλά εδώ βλέπουμε, κύριε Επίτροπε, το κόμμα σας να βρίσκεται σε μία περιδίνηση. Τι θα συμβουλεύατε τους? Δεν θέλω να μπούμε στα κομματικά, γιατί δεν είναι και. Είναι πολύ ψύχρεμος. Όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία, τι τους συμβουλεύατε? Και σε άλλα κόμματα, είναι μία φυσιολογική εξέλιξη. Θυμηθείτε τι είχα πει πριν από 12 περίπου χρόνια, ότι εκ των πραγμάτων δοκιμάζονται τα πολιτικά κόμματα, γιατί έχει κλείσει κατά κάποιον τρόπο ο βιοϊστορικός κύκλος της εποχής εκείνης. Τι εννοούσαμε αυτό? Ότι από την ώρα που απεχώρησαν οι φυσικές τους ηγεσίες, γιατί δυστυχώς τα κόμματα στην Ελλάδα είναι πρόσωπο παγή, έμπαιναν σε ένα στάδιο δοκιμασίες των αντοχών τους να υπάρχουν. Εγώ και θέλω να ευχηθώ, είναι μέσα από αυτή τη δοκιμασία η Νέα Δημοκρατία, γιατί το χρειάζεται ο τόπος. Χρειάζεται είναι, το μια άλλο σύγχρονη κόμμα, αστική παράταξη να βγει δυνατή και ενωμένη. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Παραβήκατε όμως έναν όρο. Ότι δεν θα συζητούσαμε τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Μα δεν γίνεται αλλά τώρα. Δημοσιογράφος είστε. Τι να κάνω. Τα έχει αυτά ελληνική δημοσιογραφία. Όχι, η παγκόσμια δημοσιογραφία τα έχει και ελληνική. Όχι, δεν υπήρχε πίσω να μπούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Θα το θέλανε και σίγουρα και οι άνθρωποι που μας ακούνε.